επαγγελματία της ΠΟΕΦ, τον κύριο Χάρη Χαραλάμπους. Καλή σας μέρα, κύριε Χαραλάμπους. Καλή σας μέρα. Σας πεθυμίσαμε, νομίζω εμείς περισσότερο από τα παιδιά μας, να ανοίξουν τα σχολεία, να μπούμε σε μια ρουτίνα, κύριε Χαραλάμπους. Ναι, πραγματικά είναι ένα στοίχημα το άνοιγμα των σχολείων. Να δούμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί δεν σας κρύβω ότι ως ΠΟΕΔΕ ανησυχούμε έντονα για την κατάσταση. Γιατί μπαίνουμε στο άνοιγμα των σχολείων με μια επιδημιολογική κατάσταση πολύ χειρότερη από ό,τι κλείσαμε. Και από ό,τι έχετε ακούσει και εσείς και έχουμε δει και εμείς, τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί για προστασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και γενικά τη λειτουργία των σχολείων είναι πανομοιότυπα με το κλείσιμο. Και αυτό μας δημιουργά πολλές αμφιβολίες για το πώς θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στη συνέχεια. Ποια μέτρα εισηγήσετε εσείς, δηλαδή, κύριε Χαραλάμπους, που θα ήταν έτσι πιο καλά, θα νιώθατε πιο ασφαλείς? Και να θυμίσουμε, κύριε Χαραλάμπους, ότι πέρσι τέτοια περίοδο συζητούσαμε και κάνατε παράπονα θα φοράτε ή όχι μάσκα η εκπαιδευτική. Φέτος τι λέτε ότι πρέπει να γίνει? Τότε είχαμε πολύ διαφορετικές συνθήκες και ακριβώς η κατάσταση έχει αλλάξει κατά πολύ με το νέο στέλεχος του ιού. Είναι πολύ πιο μεταδοτικό, αυτό λένε οι επιστήμονες, δεν το λέμε εμείς. Και ακριβώς εάν δεν λάβουμε επιπρόσθετα μέτρα σε σχέση με εκείνα που είχαμε πάρει τότε, είναι αναπόφευκτο να φτάσουμε σε κρούσματα. Και θα καταλάβει κάποιος, εάν κάνω τη σύγκριση των παιδιών που θα προσέλθουν στα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης με αυτά της δημοτικής, στη μέση εκπαίδευση τα παιδιά θα προσέλθουν με safe path, θα προσέλθουν πάρα πολλά με εμβολιασμό και με υποχρεωτική μάσκα. Κάτι που ακριβώς στη δημοτική εκπαίδευση δεν θα συμβεί για κανένα από τα τρία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι τα μέτρα προστασίας των μικρών παιδιών είναι πολύ λίγα. Όσο και αν προσπαθήσουν οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν τα πανομοιότυπα πρωτόκολλα που είχαμε πριν, η κίνδυνη είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη. Συνεπώς, εκφράσαμε τις απόψεις μας, δεν είμαστε εμείς ειδικοί, αλλά υπάρχει ανησυχία. Αντιλαμβάνεστε ότι χωρίς μάσκα, χωρίς safe path, χωρίς εμβολιασμό, χωρίς τίποτε στην ουσία, καλούμαστε να υποδεχτούμε τα παιδιά. Ναι. Ακόμα και όμως τα μονάχα. Εσείς από πλευρά σας, κύριε Χαραλάμπους, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι ή διαφορετικά με safe path και βεβαίως με την χρήση μάσκας. Αυτό ισχύει για τους εκπαιδευτικούς. Ναι, αυτό είναι δεδομένο για τους εκπαιδευτικούς. Πού είμαστε σε επίπεδο εμβολιασμού, κύριε Χαραλάμπους? Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς. Ναι. Η εκτίμηση που κάνουμε, γιατί δεν έχουμε ακριβή στοιχεία εμείς, είναι ότι η τεράστια πλειοψηφία έχει εμβολιαστεί. Μάλιστα. Αλλά ακόμα και αυτοί οι λίγοι που δεν έχουν εμβολιαστεί θα προσέλθουν με safe path και με μάσκα. Ναι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους θα τηρήσουν όλα τα μέτρα που υπάρχουν. Άρα από την πλευρά όμως των μαθητών μας, οι οποίοι πολλές φορές μπορεί να είναι και ασυμπτωματικοί, θα έχουμε θέμα. Δηλαδή, αν ένα παιδί έχει τον ιό και είναι και ασυμπτωματικό και δεν ελέγχεται με κανέναν τρόπο, δεν έχει μάσκα, με πολύ μεγάλη ευκολία θα μεταδώσει τον ιό και στα υπόλοιπα παιδιά. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πάει και στο σπίτι, θα πάει και στους γιαγιάδες και στους παππούδες και στην κοινωνία και δεν ξέρω πού αλλού. Μάλιστα. Άρα, στόχος μας είναι να ανοίξουν τα σχολεία και να μείνουν ανοιχτά. Γι' αυτό θα πρέπει, θεωρούμε, η πολιτεία να εξετάσει με ποια μέτρα προστατεύει τα δημοτικά σχολεία, τα νηπιαγωγεία κλπ. Είναι ηλικίες τέτοιες, κύριε Χαραλάμπους, βεβαίως, που δεν έχει εγκριθεί εμβόλιο για κάτω των 12. Ναι, δεν μιλώ για το εμβόλιο τώρα. Μιλάτε για μάσκες, αντιλαμβάνομαι. Μιλώ για μάσκες και για τα rapid test. Δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Ωραία. Και αντιλαμβάνεστε ότι επειδή ούτε ο αριθμός των μαθητών έχει μειωθεί στις τάξεις, κάτι που εισηγούμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι στις περιπτώσεις εκείνες που υπήρχαν αίθουσες, θα μπορούσαν να μοιραστούν τα παιδιά σε λιγότερους αριθμούς, ούτε αυτό έχει υιοθετηθεί και δεν θα γίνει. Άρα στην ουσία παραμένουμε με ένα πολύ χειρότερο στέλεχος του ιού, πολύ πιο μεταδοτικό και με πολλά κρούσματα, να εφαρμόσουμε τα ίδια πρωτόκολλα που εφαρμόζαμε τον Ιούνιο με ένα άλλο στέλεχος του ιού, πολύ λιγότερο σε ό,τι αφορά τη μετάδοσή του και με πολύ λιγότερα κρούσματα. Τώρα, κύριε Χαραλάμπους, τι γίνεται με τα θρανία, τουλάχιστον εσείς σε ποιο σχολείο είστε? Εντάξει, η πληροφόρηση που έχουμε εμείς από στελέχη μας διευθυντές είναι ότι δεν έχουν φτάσει μονάχα σε όλα τα σχολεία ή δεν έχουν φτάσει σε αριθμούς που να υπαρχούν. Άρα δεν ξέρω οι εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας κατά πόσο θα εφαρμοστούν ή θα είναι. Εμείς εκείνο που θα κάνουμε θα προσπαθήσουμε τις επόμενες μέρες σε συνεννόηση με τους διευθυντές μας να ενημερωθούμε και να μάθουμε από πρώτο χέρι πόσα σχολεία έχουν μονάχα,
πού έχουν ελλείψεις κλπ. Έτσι ώστε να πιέσουμε προς την πλευρά του Υπουργείου. Βεβαίως αυτή είναι η δουλειά των σχολικών εφοριών, όχι των εκπαιδευτικών. Να δούμε ποιες είναι οι ελλείψεις. Αλλά εγώ διαρωτώ με ειλικρινά, είναι από πέρσι τέτοιες μέρες που συζητούσαμε για αυτά τα θρανία. Το ξέρω δυστυχώς και ακριβώς δεν θα έπρεπε καν να συζητούμε. Τι να σας πω, δεν θα έπρεπε να συζητούμε για τέτοιο θέμα 1,5 χρόνο μετά. Που ίσως είναι και το μόνο μέτρο στη δημοτική εκπαίδευση που θα μπορούσε να βοηθήσει την κατάσταση. Οι αποστάσεις μεταξύ των παιδιών. Και έχουμε παράπονα ή καταγγελίες, κύριε Χαραλάμπους, ότι τμήματα παραμένουν, δεν ξέρω αν είναι και θέμα εκπαιδευτικών, πώς διορίστηκαν φέτος κλπ. Που αντί να ακριβώς να μοιράζονται σε περισσότερα τμήματα, παίρνουν το μέγιστο αριθμό κάποια. Κάποια άλλα όχι. Το ίδιο έχουμε και εμείς. Ακριβώς αυτή τη στιγμή και το συζητούμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ. Υπάρχει ένας αριθμός περίπου 50 εκπαιδευτικών που εργάζονταν πέρσι και δεν έχουν επαναδιοριστεί δυστυχώς. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και μας απασχολεί ιδιαίτερα και εξετάζουμε τρόπους για να πιέσουμε προς την κατεύθυνση του να βρεθούν, να διοριστούν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά είναι και θέμα, θέλετε, που θα βοηθούσε και την πανδημία και την όλη κατάσταση. Δηλαδή, δεν μπορείς την ώρα που έχεις τόσα πολλά κρούσματα, που δεν έχεις εκείνα τα πράγματα που θα σε προστατεύσουν στη δημοτική εκπαίδευση από τη μετάδοση ιού, να επιμένεις τη δημιουργία 25 μαθητών τμήματων και τουλάχιστον να μην μειώνεις εκεί που μπορεί να μειωθεί αριθμός τα τμήματα. Τώρα, κύριε Χαραλάμπους, 13 Σεπτεμβρίου το πρώτο κουδούνι στη δημοτική εκπαίδευση, σωστά? Ναι. Ωραία. Έχουμε και πρωτάκια. Θέλετε έτσι να ενημερώσουμε τον κόσμο με βάση τα δεδομένα τώρα. Τι θα γίνει εκείνη τη μέρα? Θα μπορούν να συνοδεύσουν τα πρωτάκια? Θα μείνουν έξω, όπως κάτι ανάλογο συνέβη πέρσι? Θα γίνει μια ειδική διευθέτηση όπως έχει γίνει πέρσι. Αυτό προβλέπουν τα πρωτόκολλα. Εκείνο που θα ήθελα επίσης να πω και είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζει και ο κόσμος είναι ότι ως που έλα αυτή τη στιγμή είμαστε σε Διοικητικό Συμβούλιο, απλά έχω διακόψει για λίγο. Εξετάζουμε το θέμα της εργοδότησης εκπαιδευτικών με αγορά υπηρεσιών. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, ένα θέμα το οποίο μας δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και μας αναγκάζει στην ουσία να προχωρήσουμε σε έκτακτες γενικές συνελεύσεις στις αρχές του Σεπτέμβρη, λίγο πριν μετά το άνοιγμα των σχολείων. Ακριβώς για να εξετάσουμε την κατάσταση, πιέζουμε προς την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας να βρεθεί λύση. Αλλά εάν και αυτό το θέμα προκύψει μετά από απογευματινά η αγορά υπηρεσιών. Όχι, δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτό. Ακριβώς το Υπουργείο Παιδείας μας έχει δημιουργήσει επιπρόσθετο πρόβλημα, γιατί έχει επεκτείνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αγορά υπηρεσιών και στο πρωινό σχολείο. Δηλαδή, έχει. Δηλαδή, δεν είναι πλέον αντικαταστάσεις κλπ. Εκεί που υπάρχει θέμα. Υπάρχουν και αυτό, αλλά το Υπουργείο Παιδείας μέσα από τα προγράμματα δράση έχει αυξήσει κατά πολύ τους εκπαιδευτικούς που θα μπουν στα σχολεία με αγορά υπηρεσιών. Αντί με συμβάσεις. Ακριβώς εμείς αυτό δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε, δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Και γι' αυτό θα ζητήσουμε και από τα μέλη μας να μας εξειδωθήσουν για να εξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και τη λήψη μέτρων. Εάν το Υπουργείο Παιδείας δεν προχωρήσει σε αλλαγή. Πώς είναι αυτή η εκπαιδευτική που έχετε υπόψη σας, είναι στην δημοτική εκπαίδευση ή είναι και στη μέση? Είναι στη δημοτική κυρίως και μιλούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας προγραμματίζει να εργοδοτήσει γύρω στους 500 εκπαιδευτικούς με 15 ώρες περίπου τον καθένα με αγορά υπηρεσιών. Ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να προσληφθούν εκπαιδευτικοί με συμβάσεις 29 ώρες και να μπορέσει να λειτουργήσει και το σχολείο. Είναι, κύριε Χαραλάμπους, αυτοί οι εκπαιδευτικοί με αγορά υπηρεσιών μήπως για να στελεχώσουν τα λαοήμερα σχολεία, τη συνέχεια όχι, δηλαδή όχι, είναι. Όχι, δεν μιλώ για το λαοήμερα. Μιλώ για το πρωινό σχολείο αυτή τη στιγμή, πέραν των ολοήμερων. Δηλαδή θα εργοδοτήσουν αυτούς τους εκπαιδευτικούς σε μεγάλο βαθμό για να κάνουν την διδασκαλία μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία, κάτι που μέχρι πέρσι γινόταν από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Ναι. Αυτή τη στιγμή, αντί να προσλάβουν, αν ήθελαν να επεκτείνουν το πρόγραμμα, και άλλους εκπαιδευτικούς με σύμβαση, έτσι ώστε να μην παινοβγαίνουν ευκαιρίες κάποιες ώρες σε ένα σχολείο και να φεύγουν, προτιμούν την αγορά υπηρεσιών, η οποία μας δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι έκκληση μας προς το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει το θέμα πριν φτάσουμε στα χειρότερα. Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντας, κύριε Χαραλάμπους, αν θέλετε να απευθυνθείτε και στους γονείς, είναι και δική μας υποχρέωση βεβαίως να έχουμε υποχρέωση και προς τα άλλα παιδιά, οι μάσκες εκεί και όπου είναι δυνατόν, στα παιδιά δημοτικής και προληπτικά rapid test τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα. Ακριβώς αυτή είναι η παράκλησή μας. Εάν το Υπουργείο Παιδείας και αν η πολιτεία δεν μπορεί να αποφασίσει κάτι άλλο, τουλάχιστον ήδη οι γονείς να φροντίσουν
και για την ασφάλεια των δικών τους παιδιών, αλλά και για των υπολείπων παιδιών, για τα υπόλοιπα παιδιά, έτσι ώστε να μην έχουμε μετάδοση του ιού μέσα στα σχολεία, διασπορά του ιού, και θα έχουμε δυστυχώς το δυσάρεστο αποτέλεσμα να αναγκαστούν να κλείσουν τμήματα ή σχολεία. Κάτι που δεν θέλουμε με τίποτα. Κύριε Χαραλάμπος, σε αυτό το σημείο κιόλας να το ξαναδούμε. Έχετε νέες οδηγίες για το αν υπάρξει σε μια τάξη κρούσμα ή επαφή, πώς θα κινηθείτε φέτος ή εκπαιδευτικού? Παραμένει το ίδιο που υπήρχε πριν. Να το θυμίσουμε λίγο. Είναι αυτό ο σταυρός, δηλαδή κάθεται ένας μαθητής και αν είναι θετικός στον ιό, μένουν στο σπίτι ως στενές επαφές. Το παιδί που κάθεται μπροστά ή πίσω. Μπροστά, πίσω, δεξιά και αριστερά. Αλλά αντιλαμβάνεστε, αυτό ήταν κάτι που ίσχυε προηγουμένως με το στέλεχος του ιού που υπήρχε τότε. Με το στέλεχος που έχουμε σήμερα, αμφιβάλλω πολύ εάν σε μια αίθουσα κλειστή ή έστω με κάποια παράθυρα ανοιχτά των 30-40 τετραγωνικών με 25 παιδιά θα μείνει η μετάβαση του ιού μόνος τους. Η οδηγία για τους εκπαιδευτικούς, κύριε Χαραλάμπος, που είναι εμβολιασμένοι περισσότεροι, θα είναι στενή επαφή και θα πρέπει να μένουν στο σπίτι ή θα απλά θα κάνουν εργασία? Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, οι εκπαιδευτικοί που είναι εμβολιασμένοι δεν θεωρούνται στενές επαφές. Όπως δεν ισχύει, αυτό ισχύει και στο υπόλοιπο. Ναι, ακριβώς γι' αυτό λέω. Λοιπόν, ευχαριστώ επί του παράντος, κύριε Χαραλάμπος. Πρέπει να σας αποδεσμεύσω να πάτε σε άλλο συνάδελφο. Τώρα, είδα μετά των δημοτικών, τα περιμένουν σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα τα θρανία, τα μονοθέσεα.